μας αξίωσε η χάρη της Παναγίας να γιορτάσουμε τον Ακάθιστο Ύμνο, που είναι ένα, ίσως και το μοναδικό, ωραιότερο ποίημα που γράφτηκε όντως με το Άγιο Πνεύμα για να υμνήσουμε την κυρία Θεοτόκο, και λένε ότι ο Ρωμανός ομολογός Ιησούς έτρεξε αυτό το αριστούργημα, και από απόψεως θεολογικής είναι όντως Ευαγγέλιο αυτό το ποίημα. Δηλαδή υμνούμε την Παναγία μας από την ώρα που γίνει το Ευαγγελισμός μέχρι το τέλος. Έμαθα, πριν πάω ακόμα στο γενόρος, τους χαιρετισμούς απ' έξω, και του λέω για να μου πείτε μπράβο. Δεν είναι κατόρθωμα ανθρώπινο. Έχω δύο μοναχούς να τα διαβάλουν κάθε μέρα για να μπορούν να πούν ότι μια λέξη απ' έξω. Ήδη η χάρη της Παναγίας και το Χριστό σε έναν άνθρωπο, ο οποίος ερχόμενος όπως πήγαινα στον γέροντα Προφύριο, στον Άγιο Προφύριο, μετά περνούσα και από τον Ρωπό και από τη Μονή Παρακλήτου, ήταν ένας ευλαβής άνθρωπος, αξιωματικός, σήμερα είναι ιερομόναχος, είναι στον Άγιο Νικόλαο Σαμάδης, ο πατήρ Μακάριος. Θέλω να ομολογώ και δημόσια αυτούς οι οποίοι είναι ευεργέτες. Για μένα είναι ένας ευεργέτης, διότι απάγγελε τους χαιρετισμούς της Παναγίας από την Αθήνα, όπως το χώμα στην Κατατρίκα, από τότε που περιτώ στην Αθήνα μου, στην Αραπορία, αυτός ο αξιωματικός ο τυπολουχαγός, και ακούγοντάς τον, έμαθα τους χαιρετισμούς απ' έξω. Πάντα τον θυμάμαι, τον μνημονεύω, τον ευγνωμονώ, διότι η χάρη της Παναγίας δεν είναι τον έβαζε να απαγγέλει τους χαιρετισμούς αυτούς, αλλά να μάθω κι εγώ ακουστικά. Είμαι ακουστικός άνθρωπος, πάρα πολύ. Και σας συνιστώ, και είναι πραγματικότητα αυτό, είναι παρατηρημένο και επιστημονικός. Ο άνθρωπος είναι πιο πολύ ακουστικός από το να βλέπει. Και γι' αυτό εύκολα μαθαίνουμε ποίηματα, τραγουδάκια, τραγούδια. Πιο εύκολα έτσι ο άνθρωπος μνημονεύει και θυμάται καλύτερα. Το έχω ζήσει και με άλλους τρόπους, ακούγοντας το Ευαγγέλιο κάποτε στο Αριθμό κλπ. Το ανέφερα διότι πρέπει δημοσίως τους ευεργέτες μας να τους ευχαριστούμε. Αυτός ήταν ένας ευεργέτης για μένα που εξαιτίας του έμαθα τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Δεν τους έμαθα γιατί διάβαζα. Τους έμαθα ακούγοντας να απαγγέλει αυτό το σπουδαίο θεολογικό ποίημα για την κυρία Θεοτόκο. Έκτοτε από τότε που τους έμαθα, μου άρεσε, με ευχαριστούσε να τους απαγγέλω, και όταν πήγα και στο Άγιον Όρος, ακόμα περισσότερο. Θα πω διάφορα πράγματα για τους χαιρετισμούς. Έμαθα και από τον Άγιο Προφύριο και από τους Αγίους Πατέρες του Άγιον Όρος ότι αυτός που απαγγέλει τους χαιρετισμούς καθημερινώς, τον αγαπάει ιδιαίτερως η κυρία Θεοτόκος, και μάλιστα από ό,τι λένε Άγιοι άνθρωποι, Άγιοι Πατέρες, και την ημέρα της κρίσεως, τη Δευτέρα Παρουσία, θα παρευρίσκεται δίπλα του για να τον υπερασπιστεί στο φοβερό κριτήριο του Χριστού. Κάποτε είχα πει τον Άγιο Προπύριο, λέω, γέροντα, λέω, μ' αρέσουν οι χαιρετισμοί, να τους λέω πολλές φορές, πες τους. Αλλά να ξέρεις ένα πράγμα, παιδί. Και χίλιες φορές την μέρα να τους πεις, εάν δεν καταλαβαίνεις τι λες, δεν έχει καμία αξία, εμείς θα μιλήσεις τίποτα. Για να μην πω ότι χρεώνεις εκεί με αμαρτία. Και το έχω πει κι άλλη φορά, το έχω ακούσει από αγίους ανθρώπους, ότι η μεγαλύτερη αμαρτία των μοναχών είναι η προσευχή. Να παρευρίσκεστε ενώπιον του Χριστού, γιατί όταν προσεύχεσαι, ποιον είσαι προς τα στον Χριστό είσαι. Άλλα να λέει το στόμα, άλλα το μυαλό να σκέφτεται, άλλο το σώμα. Και όλα αυτά να γίνονται θέατρο αγγέλης και ανθρώπες για να ευχαριστήσουμε τον εαυτό μας, δηλαδή άστα να πάει.
Και γι' αυτό μου τόνισε και μου το υπερτόνισε ότι να του λες, αλλά καταλαβαίνεις τι λες. Και πραγματικά όχι μόνο για τους χαιρετισμούς, αλλά είτε διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, είτε διαβάζουμε την Αγία Γραφή, οποιαδήποτε προσευχή, ή τα μηνύα της Εκκλησίας, την παρακλητική, ό,τι προσευχή και να είναι, πρέπει το μυαλό να είναι καρφωμένο στα λόγια αυτά και να εννοούμε τι λέμε και να καταλαβαίνουμε. Και είναι σπουδαίο πράγμα να καταλαβαίνεις αυτά που λες. Διότι όλα αυτά γραφτήκαν με πνεύμα Άγιο και γραφτήκαν για να εμπεδώσει ο άνθρωπος και να μάθει το Θεό σε όλο το μεγαλείο όσο γίνεται εδώ κάτω στη γη. Οι Άγιοι, όλα αυτά που γράψαν όπως και οι χαιρετισμοί, είναι αρκετά για να μας πλουτίσουν θεολογικά να μάθουμε το Θεό μας. Όπως έλεγε και ο Άγιος Προφήριος και άλλες φορές, του άρεσε να ψέλνει τους τριαδικούς κανόνες, γιατί εκεί αυτοί οι κανόνες που γραφτήκαν με πνεύμα Άγιον από Αγίους ανθρώπους, από τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό, μιλάνε για την Αγία Τριάδα. Πώς είναι η Αγία Τριάδα, και του άρεσε να τους ψέλνει είτε φωναχτά εκεί γκαρίζοντας, μελωδικά του άρεσε, αλλά να ψέλνει μόνος του στο εκκλησάκι ή στον Άγιο Γιώργο στα Χρυσοκαλύβια ή και μερικές φορές και σιωπηλά από μέσα του. Πολλά μπορούμε να πούμε για τους χαιρετισμούς, έχουν γράψει Άγιοι άνθρωποι, αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο που ενθυμούμε, ότι κάποτε ήμουν στο Κελάκι και στο Μίληση, το ησυχαστήριο που είναι τώρα και έξω από την Αθήνα, δίπλα στον Άγιο Προφήριο, και ήταν μία γιατρός, 10. Και τη ρωτάει ξαφνικά τη γιατρένα, τι θα πει η λέξη χρωτός. Δεν ξέρω, λέει. Γιατρένα το βέβαια. Και πήγε στον Προφήριο. Θα πεις, λες κι εσύ, Πάτερ Γιώργη, Θόδωρη, τότε ήξερες, ούτε εγώ ήξερα. Αλλά όμως και δεν είχα μάλιστα πολλά γράμματα, δεν μάλιστα τα γράμματα, μάλιστα το κρουτσουσκούφι. Αυτή είναι γιατρένα, δεν ήξερε. Τέλος πάντων. Τι ξέρω για τα. Είναι το σώμα. Γιατί της το είπα. Γιατί τα γιατρένα. Με αυτό δεν ασχολείσαι, για το τι θεραπεύεις. Χαίρε κροτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή στην ισοτηρία. Και ο γέμπτος του έκλεινε κιόλας. Το πρώτο κροτή, κροτός του κροτή, ναι. Και ο όλα τα ξέρει, παιδί μου. Δεν πρέπει ο Ιωάννης. Και μου έμεινε και μετά καταλάβαινε που με έλεγε να καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις. Και λέω, τι πλούτος, τι μεγαλείο η Εκκλησία μας και όλοι αυτοί που τα γράψαμε πριν Μάγιο. Αλλά δεν μπορούσε καμία γλώσσα επί της γης να εκφράσει τα μεγαλεία του Θεού. Καμία γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα είναι, όπως λένε κάποιοι Άγιοι, η εφεύρεση του Θεού. Εφεύρεση του Θεού, τα πάντα κάνει. Τέλος πάντων, δεν το αποκαλέσαν, που μας έδωσε αυτή τη γλώσσα ο Θεός, να εκφραζόμαστε με τον πιο τέλειο τρόπο για τον Θεό και να ξέρουμε τι λένε και ποιος είναι αυτός ο Θεός. Δεν υπάρχει καμία άλλη τέτοια γλώσσα και γι' αυτό η ελληνική γλώσσα είναι μεγαλείο και όπως λένε Άγιοι ότι όταν θα φύγουμε από εδώ και θα πάμε στον ουρανό, ελληνικά θα μιλάμε. Αφού την ελληνική έδωσε ο Θεός κάτι στη γη να γραφτούν τα Ευαγγέλια και να υμνούμε και να λατρεύουμε τον Θεό, θα πεις οι άλλοι που ξέρουν άλλες γλώσσες. Και αυτοί ευλογημένοι είναι. Ο Θεός έδωσε και άλλες γλώσσες, αλλά αυτή την έβαλε όμως ορονίδα. Αυτή είναι η γλώσσα που εκφράζει τα μεγαλεία του Θεού. Πώς θα μπορούσε να πεις στο Ευαγγέλιο «Εν αρχή είναι ο λόγος» και «Ο λόγος είναι προς τον Θεό», τι θα πεις. «Εν αρχή ήταν η κουβέντα», τι θα πεις. Δεν είναι εξεπεσμός. Και γι' αυτό υπήρχε τέτοιος πόλεμος και υπάρχει για την ελληνική γλώσσα. Και τα λέει και ο Άγιος Παΐσιος υπέρ του γένους και της πατρίδος, που κατηγορεί όλους αυτούς που ήταν και είναι υπεύθυνοι, που εξευθυλίσαν τη γλώσσα και την κάναν, λες και είναι ένα σκουπίδι, δεν υπάρχει, οι ξένοι να μιλάνε αυτή τη γλώσσα, από άλλα κράτη, από άλλα έθνη, και εμείς οι Έλληνες, τα Ελληνόπουλα, να μην ξέρουμε ότι είναι αρχαία ελληνική,
ούτε τη δημοτική δεν ξέρω. Τα παιδιά τα σημερινά σήμερα, ειδικά με τα κομπιούτερ και με τα κινητά, γίναν μουγά. Ούτε να μιλήσουν δεν ξέρω. Κραβιές βγάζουν μόνο. Δεν θα συνεχίσω από άλλα πράγματα για το θέμα του συγκεκριμένου αυτό. Εγώ από εκεί την ώρα που άκουσα που είπε στη γιατρή αυτό το πράγμα, λέω, γιατί την τζίκλισε τη γιατρή, μόνο για τη γλώσσα. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία. Η Παναγία δηλαδή είναι η θεραπεία του σώματος και της ψυχής. Και θα ξαναδείξω πάλι το θέμα του τελευταίου χρόνου, του κορονοϊού, τα εμβόλια. Τρέξαν γρήγορα όλοι οι χριστιανοί να πάνε να κάνουν εμβόλιο. Την Παναγία που λέει χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία. Ποιος την μνημόνευσε, ποιος είπε κάτσε πρώτα την Παναγία. Τόσο βιαστικά, τόσο επιπόλαια όλοι. Και ήρθε μια οικογένεια χθες από τη Λάρισα εδώ πέρα και της το είπα, λέω, εγώ θα το πω στην ομιλία μεθαύριο. Μεγάλος πόνος. Μητέρα και πατέρας φέρουν το γιο, όχι από το εμβόλιο αυτό του κορονοϊού. Τα εμβόλια αυτά που κάνουν τα παιδάκια σε μικρές ηλικίες για διάφορες αρρώσεις προνοητικά. Σε ηλικία 2 ετών, 2-2,5, μόλις του κάνουν το εμβόλιο του παιδάκι, τίποτα. Τερμάτισε. Το παιδάκι είναι σήμερα 30 τόσο χρόνο παιδί. Του τρέξαν που δεν το τρέξαν. Τους είπε ένας γιατρός εκτός Ελλάδος στην Αγγλία, για αυτό που θα σας πω, δεν θα του πείτε πουθενά γιατί θα με σκοτώσουν. Το παιδί σας από το εμβόλιο που έκανε. Είναι έτσι. Θα πεις, να μην κάνουμε τίποτα, ότι εμβόλιο, ότι για αρρώστιες και αυτά. Ωχ, Παναγίτσα. Ο Άγιος Πορφύριος κάποτε μου λέει μια μέρα που είχε χίλιες αρρώστιες. Του λέγανε γιατί κάνει το ένα, κάνει το άλλο. Και το ξαναδείγω πάλι όταν γνωρίστηκα με τον Άγιο Πορφύριο. Δεν είμαστε κατά της ιατρικής. Του λέει η γραφή. Κύριος έδωκε ιατρούς και τα φάμε. Αλλά πρώτα καταφεύγουμε στον ιατρό των σωμάτων της ψυχής. Και όταν ο Άγιος Πορφύριος είχε ένα πρόβλημα κατά εκζήματα στα χέρια, αν έχετε διαβάσει, έχετε ακούσει, όπως κατά άσπρα πανάκια εδώ πέρα που είχε ένα δερματικό σοβαρό πρόβλημα που είχε μία φαγούρα και του ερχόταν να σκίσει τις άρκες του. Μου λέει, έλα εδώ, θα πάω να πάρεις ένα βαμπακάκι, θα πας στην Παναγία μέσα, το σταυρώσεις, πάνε στην εικόνα, βάζει λίγο λαδάκι. Αλλά το λαδάκι όμως θα είναι από ποιο λαδάκι, όχι από το καντήλι. Θα πας το βαλσαμόλαδο, μου λέει. Και θα μπορούσε να πει, βούτυξέ τους του καντήλι. Ο Αγιώτοφης δεν έλεγε ότι του κατέβαινε στο κεφάλι. Είχε πολύ σοβαρό λόγο. Έκανε ό,τι είπε. Πήγα τον Παπακάρη, του στάβησε στην Παναγία και πήγα τον βούτυξα στον βαλσαμόλαδο. Άμα τη πει στην γιατρή σήμερα για βαλσαμόλαδο, άρα βλακίζα γυναίκε και γυναίκε και γυναίκε τώρα για βαλσαμόλαδο. Του έδωσε τον Άγιο Πορφύριο, έκανε το σταυρό και έβαλε πάνω στο μετωπό του λιγάκι και στα χεράκια του. Θοδωρέ. Αυτό ήταν το φάρμακο για μας τους μοναχούς ασκητές εκείνη την εποχή, για όλα τα πράγματα δηλαδή. Ο Άγιος Πορφύριος ήταν ένας ό,τι να είναι. Ό,τι έλεγε έχει όχι βάρος. Ξέρε πάρα πολύ καλά τι έλεγε. Μου λέει θαυματουργικό φάρμακο, μου λέει, βόταμο. Το βαλσαμόλαδο. Τι λέμε συνέχεια όταν είναι κάτι ωραίο ότι μας βάλσα, μου λένε. Και γιατί. Καζουμάρες. Ψάξε να βρεις γιατρό, να πάει να μαζέψει βάλσαμο, τώρα το Μάιο γίνεται αυτό, μέχρι τον Ιούνιο αρχές Ιουνίου, να του βάζει τα βαζάκια και να του λάβει. Κάτι το θεωρεί αστείο. Μα ο Θεός όλα αυτά τα φάρμακα που χρειάζεται ο άγχος, τα έδωσε στη φύση. Άσε που ο άγχος από μέσα του έχει όλα τα φάρμακα. Ο Θεός τον έτσι στον άγχο, τέλειο. Όλο το πρόβλημα γιατί αρρωσταίνουμε, και γιατί υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα υγείας μέχρι που φεύγουμε από τη ζωή. Ένας λόγος είναι η αμαρτία.
Μας έχουν πει ποτέ οι πνευματικοί στην εκκλησία να πούνε ότι πάει στον γιατρό, σύρει στον τάδε γιατρό, πήγαινε στον ψυχολόγο, λέει τώρα κιόλα, οι πνευματικοί. Μόλι βλέπουν τα σκούρα και δεν καταλαβαίνουν τι πρόβλημα έχει, στον ψυχολόγο. Εσύ λέω πνευματικό, πα στον ψυχολόγο. Μαύρα ανησυχάρεται και ο πνευματικό και όλοι. Λοιπόν, εγώ κοντά στον Άγιο Προφήρη έμαθα το ότι έλεγε η Θεία Χάρη ή τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα. Γι' αυτό λέει στους σχεδιασμούς χαίρε κρότος του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής εμπισοδρία. Και πού το λέει αυτό? Είναι η τελευταία σειρά των χαιρετισμών. Συ λέει στο τέλος εκείνη το ζουμί θα τσμίνει κάτι έστω από όλο αυτό το ποίημα. Δηλαδή διαβάζουμε τους χαιρετισμούς και μας ειδοποιεί η Παναγία, εγώ είμαι η θεραπεία του σώματος και της ψυχής σας. Και δώσ' το ξοδεύουμε λεφτά της γιατροί. Ζάπλου γίνανε οι γιατροί. Τι αγίνεις γιατρός, το οικονόμος. Οι ίδιοι γονείς τα παιδιά, οι χριστιανοί. Οι γιατροί δεν ξέρουν να κάνουν τα λεφτά, περισσότεροι γιατροί. Και έχω ακούσει πράγματα και δάματα, τι να τα ξέρετε κι εσείς. Αλλά εμείς οι ίδιοι. Σπουδάστε, δεν είναι γιατρός, είναι δικηγόρος, είναι μηχανικός. Για ποιο πράγμα του μαμονά. Μισούν πάρα πολύ τον Χριστό από τότε οι άνθρωποι, όχι μόνο οι Εβραίοι, εμείς όλοι. Άμα μάθουν γιατί ότι γύρισε καλά από τον Χριστό κατευθείαν, πάει δηλαδή, ακουπεί. Χαλάει το μαγαζί. Θα πας από εκεί, πίσω και φακελάκι, πίσω 50, πίσω 200. Λοιπόν, και όταν τις αρχές γνώρισα τον Άγιο Προφήρη. Μου λέει μια μέρα. Εσύ πέρασες μια μεγάλη αρρώστια. Με εξέπληξε. Λέω, τι θα με πει τώρα. Δεν είπε τι αρρώστια, αλλά σε έκανε καλά ο Χριστός. Και τι με είπε μετά. Αυτός ο γιατρός που σύνει τότε που έχει το πρόβλημα, καλός γιατρός. Εσένα μου λέει, η κορτιζόνη σε έκανε καλό. Εμένα δεν έκανε καλό. Εδώ είναι η διάκριση. Ήξερε ότι η κορτιζόνη είναι ένα δυνατό φάρμακο. Και αυτό από το Θεό θεματολογικό, αλλά άμα δεν ξέρεις να την χρησιμοποιείς, θα κάνεις κακό στον εαυτό σου και στους άλλους. Γι' αυτό και μέσα στην Εκκλησία λέμε, ποια είναι η μεγαλύτερη αρετή, η διάκριση. Αν ο γιατρός είναι γαβός, τυφλός, μαύρος τους έλεγε, δεν έχει τη φώτη του Θεού, το λάθος του θα το πληρώσει ο ασθενής. Και μου τόνισε, εσένα σου έκανε καλό, μου λέει. Εμένα δεν μου έκανε καλό. Μετά ρωτούσα να μάθω τι έπαθε ο Προφήρης από την κορτιζόνη. Και νοσήστησε τον γιατρό που ήταν και δικό του παιδί, που λέγε μια επιχείρηση που τον έκανε, κοίταξε, μην με κάνεις καμιά κορτιζόνη, λέει. Εγώ λέει την πολέμησα πολύ, λέει, μη. Σαν να του είπε, μη κάνεις κορτιζόνη. Όχι μόνο του τύφωσε, κόμισε του πεθάνει κιόλας. Και αυτοί με κυνηγάνε με αυτοί οι γιατροί. Του Προφηρίου, τα πνευματικοπαίδια που αγαπάω τον Προφηρίο ακόμα. Εγώ δεν θα γίνω κριτή σου εδώ, ούτε μετά, πώς πάω μετά. Απορώ πραγματικά πώς έχουμε τα κότσια να είμαστε τόσο ψεύτες μπροστά στα μάτια του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων. Τι μας περιμένει. Παρακολουθώ, είναι πλανημένο μακριά. Και μιλάει ένα πνευματικό παιδί που χθε έριξε ένα σε ένα σχόλιο, ντρέπει να το πω. Και τι ντρέπει. Τι μόνο στα καλά, δηλαδή χειρόμαστε. Δηλαδή όταν βγαίνω και μιλάω δημόσια, που δεν βγήκανε και να μιλήσουν δημόσια από μόνο μου. Θεό, το έχω πει πολλέ φορέ και όποιο δεν θέλει να καταλάβει και με κατηγοράει, καλά κάνει και με κατηγορά, δικαιωμάτι είναι. Εγώ λέω βάζω και το μήπω ο Θεό. Εγώ λέω σίγουρα. Αλλά πείσαι εσύ που κατηγοράς. Και αν του διαβολεί ο Θεός να τα λέει και εγώ με απέναντι, τι θα γίνει. Θεομάχος, αλλημονός. Τι σε περιμένει και εδώ και μετά. Λοιπόν, τι, δεν βγαίνεις να μιλάς στον κόσμο και να περιμένεις μόνο σε φοράμε παμονάκια. Δηλαδή ο Χριστός που ήρθε στον κόσμο για να μας σώσει τον είπαμε μπράβο, τον καθαρίσαμε, τον σκοτώσαμε. Και σήμερα τι ακούσαμε. Στον Ισπερινό. Τι εντολή έδωσε ο Θεός στον Αβραάμ. Για να το δοκιμάσει, να το δει πόσο αγαπάει ο Αβραάμ τον Θεό.
Τον είπε έξι αντεκτική σου το έκανε. Παράτησε την οικογένειά, πήρε τη Σάρα και του Λότου. Και έφυγε και με τον πήγαινε ο Θεός. Τι πέρασε ο Αβραάμ. Του υποσχέθηκε, του είπε πολλά θα γίνει πατέρα πολλών εθνών κλπ. Και από Αβραάμ θα ονομάζει Αβραάμ. Και τον ευλόγησε και το είπα και το ξαναλέω πάλι. Και αυτοί που θα σε ευλογούν και θα σε αγαπάνε θα είναι ευλογημένοι από μένα. Αυτοί που θα σε καταργένει θα του καταραστώ. Δεν έχουν καταλάβει ότι παίζουμε με τη φωτιά όλοι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με κατηγορία. Εμένα καλό με κάνω. Κακό με κάνει μόνο να μιλάνε μπράβο. Αν μιλάνε όλοι μπράβο, μπράβο, λίγο νό. Πάει το σπίτι, δεν μιλάει μπράβο, μπράβο, μπράβο. Συνέχεια. Μέχρι το τέλο τη ζωή του με δοκίμασε. Δεν θα πω όπω ο Θεό τον Αβραάμ, αλλά ήταν. Τι, εύκολο ήταν. Να πα μια ζωή στον Πορφύριο να τον υπηρετήσει και σε πει φύγει! Μπορεί να σκανδαλίσετε το μυαλό και λίγο. Να δασκάρει, μην θα πει τι κάνουμε εδώ. Και ο Θεός δοκίμασε τον Αβραάμ και το ακούσαμε στον Ασπερινό πάρα πολύ. Του ζήτησε να θυσιάσει τον υιό του. Ο Θεός δεν ζητά από εμάς να θυσιάσουμε ανθρώπους. Για τον Θεό καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη. Ούχα ξεδόμαστε. Άμα έχουμε καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, δεν χρειάζεται να κάνεις καμιά άλλη θυσία. Η μόνη θυσία που έγινε από τον Θεό Πατέρα, γιατί ήταν πρωτύπως η θυσία του Αβραάμ με τον Ισάκ και τον Ιησού Χριστό. Μόνον ο Θεός Πατέρας τόλμησε και μπόρεσε και μπορούσε, Θεός, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια πράγματα, να θυσιάσει τον μονογενή του Υιό. Και εκεί που ο Αβραάμ σήκωσε το μαχαίρι να σφάξει τον Ισάκ, ο Ισάκ ο καημένος του λέει Πατέρα, μαχαίρι έχουμε, ξύλα έχουμε, φωτιά έχουμε, του πρόβατο που είναι. Έλεγα το βρούμε εκεί πέρα που πήγαμε. Ο Ισάκ τι ήταν, κρακούτσικο, μεγάλο, 21 χρόνια ήταν. Μόλις τον έβλεπα πάνω, τον έδειξε κιόλας, μιλιάζα. Αυτά τα καταλαβαίνουν. Να καθίσει ένας άνθρωπος να πει, κάθε μέρα διαβάζω το πράγμα με το μυαλό μου, την πηγή μου, το ξανά διαβάζω. Τι έκανε τόσο πράγμα. Και το τελευταίο καιρό ένα πνευματικό παιδί μου είπε, λέει, διάβασα την Παλιά Διαθήκη. Ο Αβραάμ, μεγάλος άνθρωπος, η πίστη του. Λοιπόν, και την ώρα πάνω από φάξ, μπροστά σε ένα θάνο, σαν δέκριο όταν αυτός ο θάνος, ήταν το κρυάρι πιασμένο και άγγελος του Θεού, Κυρίου του είπε, δεν χρειάζεται. Φοβήσε τον Θεό. Δεν έχουμε διαβάσει, δεν ξέρουμε, είχε λογισμούς ο Αβραάμ να σφάξει το παιδί του. Δηλαδή μέσα, πώς τολμούσε αυτό το πράγμα. Τόσο υπάκουος ήταν στον Θεό. Ένα γιο περίμενε με 100 χρόνια και να το θυσιάζει τώρα. Εμείς τι θυσιάζουμε στη ζωή μας. Να αξιολογηθώ, να κοινωνήσω. Έρα Παύλοκη, σας το λέω και εσάς που είστε εδώ, σου μοργέστε και μονάτε. Άμα δεν θυσιαστούμε, υπάρχει. Σας το λέω, να ξομολογήσετε 100 χρόνια κάθε μέρα, δεν κάνετε τίποτα, δηλαδή ξομολογήσετε ο Αβραάμ τίποτα. Του λέει, Θεός πήγαινε και πήγε, κάνει εκείνο που το έκανε. Τι εσύ, υπακοή μέχρι θανάτου. Έτσι έμαθα τον Πορφύριο. Και το Ρωμάνα τα λέω αυτά, ξέρετε γιατί. Στον Πορφύριο δεν πέρασε, θα πεις πως πέρασε. Συνέχεια. Και για αυτούς που με αγαπάνε και με παραδέχονται, και σε αυτούς που δεν με παραδέχονται. Τα λέω στους μεγάλους, στους μεγαλοσύμβουλους της Εκκλησίας και στις μικροί, γιατί και η Κουτσή Μαρία έχει άποψη για την Εκκλησία και τον Θεό. Παπαγιώτης που πανημένος συνέχεια. Πάλι, εντάξει. Θα πούμε σύντομα, πόσο θα ζήσουν εδώ. Κάθε μέρα θα τα κουτόπουλα φεύγουμε. Α δούμε όταν θα παρουσιαστούμε ενώπιον του φοβερού κριτηρίου του Θεού, τι θα τον πούμε εκεί την ώρα. Α πει ο Θεός γιατί δεν μάλλον στον Παπαγιώτη. Γιατί δεν μάλλον τον εαυτό σας είπε ο Θεός. Όχι γιατί δεν μάλλον τον άλλο. Γιατί δεν ομολόγησε την αλήθεια. Στον Άγιο Πορφύριο μέχρι το τέλος και θα δείξω και ένα άλλο θέμα που λέμε υπακοή. Κόσμος ο κόσμος όμως πλανημένος μέσα στην Εκκλησία. Κοντά στον Άγιο Πορφύριο, α, έχει του τάδι ο Πορφύριος δεξιχέρι. Τι δεξιχέρι. Δεν θέλω να πω ονόματα τώρα γιατί θα τσεπουτυλιώσουν τίποτα. Στο τέλος εκεί, γιατί στο τέλος ξέρω τον καπρό, στο τέλος ξεκαθαρίζουν πολλά πράγματα.
Και στο τέλος της ζωής του Αγίου Προφυρίου είδαμε πράγματα και θάματα. Ένας θεματικός που ήταν εκεί σπουδαίος και λοιπά, επειδή δεν ήταν το διάστημα και ο κουντάρχης μας, ρωτούσε έναν άλλον τώρα που διακονείς εκεί, βλέπεις αδυναμίες του Προφυρίου. Πάλι, δεν είναι καλά, λέω αυτός. Τι δυναμίες έχει ο Προφυρίος. Δηλαδή αυτός ήταν το δεξιγέρι του Προφυρίου. Δηλαδή τόσα χρόνια έβλεπε τις αδυναμίες του Προφυρίου. Εγώ έξω λάγιο που ήμουν κοντά, τι είδα τίποτα. Δεν είδα καμία αδυναμία. Καλά, παιδί. Και τον τελευταίο καιρό, το λέω και σε εσάς, τους όλους. Αν με έβγαζε ο Θεός από το Άγιο Δόρος για να σας κάνω κακό, δεν με κρατούσε και να κάνω κακό μόνο γι' αυτό. Αν με έβγαλε ο Θεός έξω, με έβγαλε να σας βοηθήσω. Αλλά ο διάολος όμως, μη φταίει του γαϊδού, βαρά το σαμάρι. Δεν μπορεί να κάνει κακό εμένα, κάνει εσάς. Έχει να βάλει, αν αποδιέσει, ο έλεγχο του νάμου. Έτσι, έτσι το άλλο. Και θα σου πω ένα παράδειγμα, αληθινό παράδειγμα, σαν παράδειγμα, δεν είναι παράδειγμα. Εγώ μπορεί να κάνω και λάθη και να μου τα επιτρέπει ο Θεός για να σας δοκιμάσει. Γιατί ο Προφύρος δεν έκανε λάθη. Τα έκανε ισχυμένα. Με πλήρη επίγνωση. Κάποτε με ρώτησε, αυτό θα πω και θα τελειώσω. Θα πω και δυο λόγια για τον Άγιο Θανάσιο. Τον Μετεωρίτη. Τον Άγιο Θεοδούτρα και ένα δυο βράκι. Στο τέλος. Ήθελε και ένας να έρθει και για μοναχός. Τότε μου σου αλλά ο Άγιος Προφύρος, επειδή ήταν το ευγενής, ελεύθερος άνθρωπος, αλλά ψευγόταν και την ηθρία μας. Σου λέει, θέλω να έρθουν εδώ. Ρωτούσε τον ένα, θες τον τάδι να τον φέρω εδώ. Α, φέρ' τον εδώ. Μη ρώτησε και εμένα, Θόδωρε, εσύ τι ρέσαι να τον φέρω αυτόν εδώ. Λέω, γέρον δεν με άρωτας. Εσύ σου γέροντας εδώ. Ό,τι πεις εσύ δεν γίνει. Όχι, εγώ θέλω να ακούσω και τη γνώμη σου. Πού να ξέρω τότε τι μαγείρευε. Εγώ επέμενα πάλι, εγώ θα έχω άποψη για το τι θα γίνει εδώ. Ποια μακρύνει ότι αυτό πρέπει να γίνει, να γίνει. Όχι, θέλω τη γνώμη σου. Έχω κι εγώ άποψη εδώ πέρα. Μην δίνει αξία. Του λέω, να σου πω για το λέω. Αυτός ο άνθρωπος, εντάξει, είναι στον κόσμο τώρα, ζει λίγο άνετα. Αν μεταρθεί εδώ πέρα, του στριμώξει μόλι. Αδυναμίζω εγώ, αδυναμίζω ένα, αδυναμίζω άλλο. Θα τον βγάλουμε τα διαόλια όλα. Θα γίνει εδώ μάχη. Έχουν τα προβλήματα. Έχει ακόμα γυρότερο εδώ. Τώρα τα λέω έτσι πολύ γενικά. Μ' άκουγε ο Γέροντας με προσοχή. Ήταν και ένας άλλος εκεί. Τόσο που ήταν δεξιγέρι εκεί. Του λέω τον ακούς τι λέει. Φόβερε όπως τα λες έτσι ακριβώς είναι μη λέει. Καλά πήγαινε. Πού να ξέρω εγώ γιατί το έκανε αυτό. Δηλαδή ήθελε τη δική μου την άποψη. Την ήξερε. Ή την έλεγα, δεν την έλεγα. Ίσως να το πήγε να ακούσει και ο άλλος εκεί, ο Αλατριχάμενος. Έφυγε τη ζωή ο Προφύριος, ο Άγιος. Γι' αυτό που έγινε η κουβέντα, ήρθε για μοναχός εκεί, τώρα μπορεί να τα ακούσει, πρέπει να τα ακούσει, δεν ενδιαφέρει. Για καλό είναι. Μη λέει μετά, λέει ξέρω εγώ λέει όταν εγώ, ο Άγιος ο Γέροντας, λέει ρωτούσε για μένα, εσύ Δημήτρης εδώ πέρα. Σου παρελθέν. Ναι, μην του γέρος λέει, όχι σε θεολογική, ο Θεόδωρος δεν σε διαλέγει. Φοβάται μου του φάσει τη θέση. Θα πει, γιατί μας τρέσει αυτά. Γι' αυτό είχε δει, όλοι τις φασαρίες του πλανήτη, για αυτές τις θέσεις γίνονται. Ποιος θα έχει τα πρωτεία. Του λέω, πια θα σου πω τι έγινε ακριβώς. Όχι για να σου πω, να σε δικαιολογηθώ, γιατί η δικαιολογία είναι μεγάλη αμαρτία. Κόλαση. Λάθος να έχω, αν έχει λάθος, εντάξει, συγγνώμη. Και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Λέω το κοιτώ. Αλλά τι του είπα όμως. Άκου να σου πω. Εγώ αυτό είπα και αυτό ακριβώς έγινε. Αλλά ο γέροντας, επειδή ήταν γέροντας, ο γέροντας, με μικρό γάμα, μεγάλο, με κεφαλαίο, είχε το δικαίωμα να πει ό,τι ήθελε. Και ψέματα ακόμα. Και να με εκθέσει. Αλλά μπορεί να πει και αλήθεια όμως. Δηλαδή να του είπα εγώ αυτά που του είπα με το στόμα, αλλά μέσα να είχα άλλα πράγματα
και να σου είπε πράγματα που όντως αυτά που είπε, να τα είχα μέσα μου και να μην το καταλάβει. Μου λέγει γι' αυτόν τον λόγο. Αλλά όμως ξέρετε τι έγινε. Αυτοί που είπαν ότι τον θέλουμε, όταν πήγε εκεί του Σακάριτου, του Ξύλου, του Γουνάτσαντη, εγώ που είπα ότι δεν τον θέλω, εγώ είμαι αυτός που τον βοηθούσα. Τι έπρεπε ο Φουκαράς, ξεθαρεύτηκε από αυτούς που τον θέλαν, παγίδα τον έστησε ο άλλος. Αυτή παγίδα και σε αυτό και σε αυτούς. Τον θέλετε, θα σας βάλω εγώ τώρα να γίνει τη μαλλιά κουβάρια. Οι γέροντες, οι Άγιοι, αυτά κάνουν. Για να θεραπεύουν εμάς τους άρρωστους. Όλες τις φασαρίες που γίνονται είναι ένεκα της αρρώστιας μας. Που μας τακτοποιείται και ποια είναι αρρώστια, εγωισμός. Δεν δέξει, τίποτα, τίποτα. Ας του να γίνω, τι να γίνει. Και πάω λίγο και στον Άγιο Θεόδωρο του κοινά που γιορτάζαμε, γιορτάζουμε αύριο. Ο Άγιος Προφήτης μου φόρεσε τριχινά. Τι τριχινά με λέει. Και έψαξε και βρήκε και του βίο του εκεί και του είπα τι μη λες, μη είπε κάτι. Πας να τον ξεπεράζει με λέει. Δεν είχε πολλά, τέλος πάντων που είπα σήμερα και τον μνημόνισε τον Άγιο και με κάνει μεγάλη εντύπωση και το τότε και τώρα γιατί μου το έλεγε ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω. Μη φωτίσει ο Άγιος. Και γιορτάζει και ο Άγιος Αθανάσιος ο Μετεωρίτης. Μεγάλος Άγιος. Είναι ο τίτλος του μεγάλου μετεωρίτη και αξίζει να διαβάσουμε το βιβλίο του, διότι πέρασε από πολλά στάδια στη ζωή, έμεινε ορφανός από μικρό παιδάκι. Η μητέρα του τον άφησε στη γέννα, τον γέννησε και πέθανε. Μετά από λίγο καιρό πέθανε και ο πατέρας, αλλά όπως λέει το ψαλτήρι, ο πατήρ μου και η μήτρη μου εγκατέλει υπόνοιμο, ο Κύριος προσελάβει τον. Όμως ο Θεός, η κυρία Θεοτόκος, τον ανέλαβε. Πέρασε από πολλά καμίνια, δεν θα πούμε το βιβλίο, το αποθέτω, διαβάστε το και αξιώθηκε από τη χάρη του Θεού και της Παναγίας να ασκητέψει το μεγάλο μετέωρο. Γεννήθηκε το 1302 και να πεθάνει το 1380 σε ηλικία 88 όταν εκτιμήθη πλήρης αρετών και ημερών. Μεγάλος Άγιος και ανέδειξε αυτή την πολιτεία αυτός, όπως Αθανάσιος έτυχε το Άγιον Όρος, Αθανάσιος έφυξε τα μετέωρα. Άβοτο το Άγιον Όρος, περίπου και σήμερα, άβοτο ήταν και τα μετέωρα μέχρι το 1946, δεν θυμάμαι πόσο ήταν, αλλά μετά έπαψε να είναι άβοτο. Δεν θέλω να πω περισσότερα πράγματα. Νομίζω αρκετά είπαμε, αλλά το δίδαγμα είναι ένα το ότι σήμερα έπρεπε τον ακάθιστο και στους τελευταίους πάλι χαιρετισμούς τελειώνουμε με το χαίρε χρωτός πλεμού θεραπεία, χαίρε ψυχής στην εσωτερία. Πρέπει να εντρυφήσουμε στα λόγια και του Ευαγγελίου και όλων των βιβλίων του, είτε λέγονται η προλογία της Εκκλησίας, παρακλητικές, παιδικούς τα άλλα, νέα, τους χαιρετισμούς, διότι μέσα εκεί είναι ένας πλούτος θεολογικός και όταν μπαίνουμε και εντρεφούμε μέσα εκεί η ψυχή του ανθρώπου μορφώνεται θεϊκά και ο άνθρωπος αποκτά χάρη. Και όταν αποκτά χάρη, τι είπα προηγουμένως, ότι τι είναι η Θεία Χάρης, η τα ασθενή θεραπεύωσα και τα λείποντα αναπληρώσα. Σας εύχομαι και καλό υπόλοιπο σε 40. Καλή Ανάσταση, θα είμαι για ακόμα λίγο, ακόμα μεθαύριο και θα αναχωρήσω για το Άγιον Όρος και με το καλό να βρεθούμε μετά το Πάσχα. Αν με ρωτήσετε χαίρεσαι που βγαίνεις, χαίρεσαι όταν ξαναμπαίνεις, χαίρομαι όταν είμαι μόνο μου στο Άγιον Όρος. Εδώ θα πεις χαίρεσαι, ένα πράγμα με χαροποιεί εδώ πέρα. Και ο Θεός μου δίνει δύναμη και υπομονή, χαίρομαι το ότι μου δίνει ο Θεός την δύναμη και την υπομονή να επιμένω να σας μαθαίνω τον Θεό. Τίποτα άλλο δεν με χαροποιεί εδώ πέρα, σε αυτόν τον κόσμο. Στο Άγιον Όρος με χαροποιεί περισσότερο και εκεί ο Θεός μου δίνει
αυτό που πρέπει, η ησυχία που έχει ο Αγιονόρος του Άγιος Αθανάσιος του Μεγάλου Μητέρου, ανέφυγε πάνω στην κορυφή του ουράκου για να είναι αμέλυπνος και να ζει με ησυχία. Και σας το λέω ότι το πιο σπουδαίο πράγμα που πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος για να αποκτήσει πνευματικότητα είναι να αγαπάει την ησυχία. Όποιος αγαπάει το θόρυβο είναι πολύ άρρωστος και δεν θα θεραπευτεί ποτέ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, θα ευχαριστώ.